Είπανε όχι. Προχτές ή παρόν, ναι. Μάλλον. Δεν κόβω με σάρκα από σάρκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργη. Τι πιστεύετε, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα πειθαρχικά, κάτι. Είναι λογικό ως υπουργός, αφού διαφωνείς με μια πολιτική, να μην μπορείς να την διαχειριστείς. Απλή λογική είναι αυτό. Λογικό, ναι. Α, εντάξει. Εγώ μιλώ για τους 35, για το σχέσμα των βουλευτών. Ο βουλευτής είναι η αξία. Θα καταψηφίσουν, δεν είναι υπουργός. Θα καταψηφίσουν. Περίμενε. Εσύ το θέμα αυτό πώς θα το λύσεις. Εγώ κάνω πρόταση στον Τσίπρα. Πώς θα το λύσεις. Εγώ τι θα κάνω. Σε το κάνω πρόταση. Ναι, 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 πες. Επειδή τη διαφορετικότητα την είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Ναι. Και επειδή θα κοροϊδεύω με τον κόσμο αν πούμε ότι δεν υπήρχε. Ναι. Αυτή η διαφορετικότητα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Μόλις έρθει από την Αθήνα, θα τους καλέσει και τους 35. Ναι. Θα κλειστούν σε ένα δωμάτιο μέσα και θα αποφασίσουν. Δεν πρέπει τούτη τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι η μόνη αλλαγή. Πάλι σε δωμάτιο, 20 ώρες είναι ο άνθρωπος. Είναι άλλες 20. Άλλες 20. Είναι δυστυχώς μονόδρομος ο ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα. Είναι το μόνο μη ενοχικό κόμμα. Ο κόσμος σε εμάς ελπίζει. Εμείς πρέπει να δώσουμε τη λύση. Το μόνο